Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, θάρρος ή αλήθεια. Άλλη μία εβδομάδα κοντά σας. Θυμίσουμε για άλλη μία φορά. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, 11 η ώρα το βράδυ. Όχι ότι το γνωρίζετε, πλέον μας μάθατε για τα καλά. Τι να πω τώρα για το πρώτο μέρος. Τι να πω για το πρώτο μέρος, γιατί είναι μία ζουζουνάρα. Είναι έτσι μπάρμπι τη βάφτισα εγώ, αυθόρμητα. Γιατί είναι πολύ γλυκούλα και από φατσούλα και από φωνούλα και γενικότερα. Την έχω κάνει και 10 χρόνια έτσι που την παρουσίασα. Είπαμε. Λοιπόν, η φίλη μου η Ιλιάνα είναι στο πρώτο μέρος του Θάρρος ή Αλήθεια. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα και νομίζω δεν ξέρω αν έχει ξαναβγεί τηλεόραση άλλη φορά. Όχι, είναι η πρώτη φορά. Πω, πω, σχολή θα κάνουμε εδώ στο Euro Channel. Ιλιάνα, καταρχήν πώς αισθάνεσαι στο κανάλι μας με τρεις κάμερες απέναντί σου. Ωραία, όμορφα. Του έχει βλέπω. Ναι. Δεν τρακαρίστηκε. Όχι. Τι κάνει άμα είσαι PR στη νύχτα, ε. Εξοικειωνόμαστε με όλα. Ναι, ναι. Πρώτη φορά. Πες μου τώρα, παιδί, έτσι το περίμενες. Γιατί είναι και μια τηλεοπτική εμπειρία για σένα. Έτσι το περίμενα. Έτσι ακριβώς. Έτσι φανταζόσου ότι είναι ένα τηλεοπτικό σταθμό, ένα στούντιο, ναι. Μια εκπομπή γενικότερα. Ναι. Είσαι φαν τη τηλεόραση, βλέπει τηλεόραση καταρχήν. Βλέπω, αλλά πιο πολύ του σινεμά. Ταινίε βλέπει. Ναι, ταινίε. Τώρα αρχίζει να βλέπει και εμά. Ναι. Που νομίζω πα λίγο μα έβλεπε. Λίγο. Λίγο. Τώρα πολύ όμως. Κανόνισε. Ρε Ιλιάνα, Ιλιάνα. Δηλαδή πιάρεστε νυχτερινά μαγαζιά της πόλης. Υποδοχή, είμαι τώρα στο μπανκ. Στο μπανκ. Ναι. Ω, εκεί σε είδα και σε εντόπισα. Ναι. Στο μπανκ. Μπουζούκια live. Ναι. Να το λέμε γι' αυτό. Και γενικότερα πόσα χρόνια δουλεύεις αυτό το επάγγελμα να το βαφτίσω και να το πω. Έχω κοντά ένα χρόνο. Μα δεν τώρα ναι, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Πρόσφατο. Πρόσφατη. Ναι. Γενικότερα, εσύ με τι ασχολείσαι, να πούμε δύο πράγματα, να μάθουμε για σένα. Είμαι τελειόφοιτη αγγλικής φιλολογίας. Τελειόφοιτη. Ναι. Έλα ρε. Είμαι... Δηλαδή, διδάσκεις αγγλικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω και πολλούς Άγγλους και ξένους τηλεθεατές, ό,τι λέω θέλω να το μεταφράζεις. Ωραία. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Θάρρος η Αλήθεια, στην αγαπημένη εκπομπή όλης της πόλης. Μπορείς να μου το πεις. Okay. Στην κάμερα 3. Welcome, ladies and gentlemen. Thank you for watching Truth or Dare. Ευχαριστώ που βλέπετε για άλλη μια φορά αυτή την εκπομπή και γενικά το γυναικείο φίλο που βλέπει αυτή την πολύ την εκπομπή, πέρα από τις καλεσμένες που έχω που είναι φωτιά. Ξέρω ότι αρέσουν σε πολλές γυναίκες και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που βλέπετε την εκπομπή μου. Αυτό θέλω να πεις για τις γυναίκες που είπα και ότι βλέπουν εμένα τον ωραίο. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Ναι, θέλω να το πεις στα αγγλικά γιατί έχω και αγγλόφωνες φίλες. Γι' αυτό λέω. Δύσκολα σε έβαλα. Όλα στα αγγλικά θα τα λέμε. Ναι, αφού έχουμε και οι λέτες που είναι ξένοι. Δεν πρέπει να τους πούμε. Bobby, you're very handsome. Μπράβο. Ευχαριστώ που έχω την, τώρα για τους Άγγλους φίλους που μας βλέπουν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τη φίλη μου την Ιλιάνα που είναι μια γυναικάρα καρατούμπανο σήμερα καλεσμένη μαζί μας. Δεν ξέρω το καρατούμπανο στα αγγλικά πώς είναι. Ούτε εγώ το ξέρω. Βάφτισε το όπως θες τώρα, καθηγήτρια είσαι εσύ. Πες το και αυτό για να τελειώσουμε το καλωσόρισμα στα αγγλόφωνα. Μπαμ. Μπαμ, ωραία. Μπαμ, βόμβα. Ωραία, πες το, ευχαριστώ ότι σε ευχαριστώ εσένα που είσαι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, τούμπανο, λαϊκά το λέω, και είσαι στην εκπομπή. He's taking me that, me, the bomb, is here with him. Το μπαμ, γιατί το έκανες και έκανες έτσι. Μπαμ. Έκανες μπαμ έτσι ή μπαμ έτσι. Μπερδεύτε και το χέρι. Πρόσεχε. Θα κάνουν μπαμ, Ο κόσμος. Μ' αρέσει ρε κελάς, όμως το έχεις. Για πες τώρα πράγματα για σένα που εδώ Θεσσαλονικιά. Καταγωγή έχω από Γιάννενα και γεννήθηκα Αμερική, εξοχή αγγλική φιλολογία. Αλλά μας έχει μπερδέψει, φίλοι. Ναι. Στην Αμερική. Ναι, Αμερική. Πώς βρέθηκε στην Αμερική, ο μπαμπάς, η μαμά εκεί. Ο μπαμπάς και μετέπειτα η μαμά. Είναι κανένας κατάγεται από εκεί. Όχι, όχι. Απλά ήταν εκεί. Ναι. Δουλεύαν Αμερική. Για δουλειές, είχαν επιχειρήσεις. Μεγάλωσα εκεί, ήρθα εδώ 11 χρονών. Α, μ' αρέσει, το έχεις έτσι λίγο το σπαστό. Πολύ μου αρέσει να ακούω τέτοια πράγματα. Ναι. Έλα ρε. Και γυρίζετε οικογενειακώς πίσω. Ναι, ναι, ναι. Στα Γιάννενα. Όχι. Θεσσαλονίκη. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Ωραίο καστρο. Ωραίο καστρο. Ναι. Λίγο πιο έξω. Α, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Και πρίκα η Ιλιάνα, παιδιά, καταλαβαίνετε. Για να μην νομίζω ότι φέρουμε ό,τι και ό,τι εδώ. Μάλιστα. Ιλιάνα, αγγλική φιλολογία. Καθηγήτρια. Ναι. Διδάσκεις κάπου. Ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα. Πας εσύ ή έρχονται αυτοί. Και πάω και έρχονται. Δηλαδή μπορώ να σε καλέσω σπίτι μου να ρωτήσω έλα με μάθεις αγγλικά. Ναι, ναι. Κάνατε ποτέ μάθημα.
μην μακαρίζονται. Κάνουμε. Είσαι και μια ωραία κοπέλα, ρε Ιλιάνα. Έρχονται μαθητές μικροί. Κανένας μεγάλος θέλει να μάθει αγγλικά. Ναι. Πλάκα-πλάκα. Αμέ, για proficiency. Κάποιος που δεν ξέρει καθόλου αγγλικά. Δεν μου έχει και τύχει. Και μεγάλος ηλικία, να αγόρι παιδί μου, πήγαινα μικρός, αλλά τα ξέχασα. Δεν μου έχει τύχει, όχι. Δηλαδή μπορώ να σε καλέσω και να έρθεις. Όλοι ξέρουν λίγο αγγλικά, λίγο εγώ από ξέρω, τραγούδια, πήγα, λίγο από ταινίες. Εγώ πήγα μέχρι Δευτέρα Καλονική, έτσι τις λέγαμε τις τάξεις, πρώτη νηπίων, Δευτέρα νηπίων, πρώτη Καλονική και δεύτερη και μετά σταμάτησα. Κακώς. Αλλά τα ξέχασα. Κακώς. Μόνο την αλφαβήτα ξέρω στα αγγλικά. Δεν χρειάζεται και πουθενά να σου πω. Και ο σκηνοθέτης εδώ, ο Αλέξανδρος Φεραίος, λέει ξαφνικά, ενώ έχει πάρει προφήση, θέλει να μάθει αγγλικά. Μόλις σε είδε. Τι γίνεται εκεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω. Γιατί δεν βγάλα κάτι παραπάνω. Υπάρχει άλλο, πρέπει να φαίνεται. Από άλλο πανεπιστήμιο, ναι, να πάρει άλλο. Γιατί να τελειώνει δηλαδή αυτή η φάση με τα αγγλικά μόνο στο προφήση. Να υπάρχει κάτι πιο ανώτερο, δεν υπάρχει. Να μετακομίσει στην πόλη, στη χώρα, στο Λονδίνο ή κάπου. Δεν μπορείς να βγάλεις εσύ ένα ειδικό τίτλο να δώσεις παραπάνω που προφήσεις. Όχι. Να τραβήξουμε και πελατεία. Τέτοια αρμοδιότητα δεν έχω. Δεν γεννιέται δηλαδή άλλο ένα πάνω από lower προφήσεις μέχρι εκεί. Όχι. Σταματάμε. Ρε την Ιλιάνα μας έχεις τρελάνει. Μόνο παιδάκια δηλαδή διδάσκουμε. Παιδάκια, έφηβους και. Ναι, ρε φίλε, όμως υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι δηλαδή 25, 30, 35. Ναι, σίγουρα. Που δεν έχουν τελειώσει και θέλουν να ξαναφρεσκαριστεί η μνήμη και να πάρουν και το πτυχίο που λένε. Δεν μου έχει τύχει εμένα. Θα σου τύχει από εδώ και πέρα. Δεν σε είχαν δει. Αυτή είναι κυρίες και κύριοι. Η Ιλιάνα. Facebook, πώς είσαι, πώς θα δώσει στοιχεία. Κάτσε, μισό λεπτό. Ναι. Μπορείς να δώσεις πράγματα και να κάνεις ιδιαίτερα. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Έχεις πολλή δουλειά. Έχω δουλειά. Πιο πολύ άντρες ή γυναίκες είναι. Την αλήθεια πες. Κοριτσάκια. Κοριτσάκια. Ναι. Α, ναι. Σε φωνάζουν οι παπάδες ή οι μαμάδες. Για πες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Αρχίτα συνομιλικά. Πώς κρίνεις τη συμφωνία, ρε παιδί μου. Ποιοι σε πλησιάζουν για να σε πούνε να κάνει ιδιαίτερα στο παιδί μου. Είναι από γειτονιά, είναι πιο πολύ γνωστή μου. Δεν έχω τόσο. Α, γνωστή. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι θα γίνει μετά από αυτή την εκπομπή. Όχι. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Ή όχι. 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 Να είσαι έτοιμη λοιπόν. Δεν δώσαμε και στοιχεία όμως για πόσα σε βρουν. Αν θες όμως να δώσεις, μπορείς να δώσεις. Αν θέλεις, ρε παιδί μου, να δώσεις. Δεν χρειάζεται τώρα. Όταν θα χρειαστώ δουλειά, θα έρθω. Α, ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα ο στόχος και σκοπός εσένα δηλαδή ήταν αγγλική φιλολογία, να διδάσκεις τα παιδάκια. Και η νύχτα, ρε φίλε, να το πώς έφυγε η ζωή σου τώρα, μας τρελάνεις. Εγώ δεν. Είναι το τραγούδι που λέει τη μέρα νοικοκύρη το βράδυ αμαρτωλή. Ναι, είμαι Παρασκευή Σάββατο, εγώ στο μπανκ. Πώς προέκυψε αυτό, Από κοινούς φίλους. Εσύ ήταν ωραία κοπέλα, επικοινωνιακή, με ωραίο χαμόγελο. Ναι. Και εσύ είπανε για δουλειά. Πέρυσι, ναι, ναι. Η πρώτη σου φορά είναι στο μπανκ για δουλειά. Όχι, είχα ξανεργαστεί, ήμουν στις Μούσες. Α, ήσουν και εκεί. Ναι, με την Κυριακή την Νούκα. Μαζί ήμασταν για 2-3 μήνες. Τότε που γινόταν η μετασυσμή εκεί στην Αγγελάκη, κατάλαβα. Ναι. Ναι, ναι. Εσείς φταίτε δηλαδή που γινόντουσαν αυτά. Ίσως. Ίσως λέει. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα μια καθηγήτρια αγγλικών πώς προκύπτει να πάει και υποδοχή σε νύχτα. Όλα χρειάζονται. Οικονομικοί παράγοντες, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Εμπειρία. Εμπειρία, εμπειρία, λίγο να ψηθώ, λίγο απ' όλα. Ψήθηκες. Ναι. Καλά ήτανε. Ναι, ναι, ναι. Και τι έγινε, δηλαδή τώρα ένα χρόνο νύχτα. Ένα χρόνο νύχτα, ναι. Και τι εμπειρίες δηλαδή παίρνεις μέσα από τη νύχτα. Βλέπεις τον κόσμο εκεί πιο ελεύθερο, πιο free. Πέφτουν οι μάσκες, λένε όσοι δουλεύουν νύχτα. Ναι, και παίζει ρόλο και το αλκοόλ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό κυρίως. Ναι. Ναι. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι της ημέρας είναι και της νύχτας. Ναι. Αλλά το βράδυ πετάγονται οι μάσκες για όλους. Ναι. Και βγάζουν το πραγματικό αυτό. Ναι. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Τι έχουν δει τα πατάκια σου λοιπόν, φιλινάδα Ιλιάνα. Παραδόξως, εγώ δεν έχω δει πολλά περίεργα. Μόνο ευχάριστα. Εντάξει, το να έρθει κάποιος να μου πει όμορφη, να βγούμε για καφέ. Είναι... Έχεις βγει. Όχι, γιατί δεν έτυχε να μου αρέσει κάποιος. Α, δεν μου τα λες καλά. Κάτσε ρε φιλενάδα, έχει περάσει όλη η Θεσσαλονίκη από εδώ απέρα μαγαζί και δεν σ' άρεσε κανένας.
Εντάξει, έχεις μια αλήθεια, γιατί δεν έχω έρθει εγώ την ώρα που δούλευες εσύ τον καιρό. Ίσως είναι μια αλήθεια. Μπορεί, έχεις δίκιο σε αυτό. Όχι, θάρρος, αλήθεια. Μπράβο. Κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή, άμα μέσα, πώς κιτσαρέμει τον άντρα τον ονείρο σου, πώς τον θες. Δηλαδή, έχει περάσει όλη η Θεσσαλονίκη από τις μούσες, από τα μαγαζιά που δουλεύεις. Και ένας δεν σ' άρεσε. Την πρώτη φορά που το ακούω. Δεν έτυχε να με πλησιάσει κάποιος που να μου αρέσει. Και εγώ θέλω τη στιγκούδια, αλλά τι να κάνουμε. Λέω, καλά είναι και η Μαρία. δεν με πλησίασε. Είπαμε. Δηλαδή, πώς τον θες τον άντρα. Σκίτσα ρε το μου. Σοβαρό. Κύριος, δηλαδή, δεν είναι κύριος. Εννοείς ηλικιακά. Και ηλικιακά, δεν μπορώ με κάποιον μικρό. Θέλω να είναι 30-35. Ανέβα λίγο καλά κι εσύ. Όχι εκεί. Κάτσε, δεν μας πιάνει τώρα, μα το απογοητεύεις. Εντάξει, εσύ 36 είσαι, τι φοβάσαι. Εντάξει, δεν είμαι 36, μου λέω την αλήθεια, 38 είμαι. τώρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν χάνει και ο κόσμος. Μη είσαι αυστηρή, ρε φιλονάδα. Δεν είμαι τόσο. Μέχρι 35 δηλαδή, ε. Ναι. Σοβαρός να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σε προσεγγίσει, λες. Ναι. Σοβαρός, ευγενικός, χαρακτηριστικά δεν μου λες όμως. Ψηλός, κοντός, μελαχρινός. Δεν τα κοιτάζω τόσο πολύ αυτά. Είναι το σύνολο. Δεν έχω έναν τύπο. Δεν έχω έναν τύπο άντρα να πω ότι έτσι τον θέλω. Εντάξει, θα σου πω εγώ ακραίος. Θα τα έδινες δηλαδή εμένα που ήταν κοντός, παράδειγμα, φαλακρός, γεμάτος. Όλα αυτά. Πες τώρα. Όλα αυτά μαζί. Ας το να πάρει, πες. Ένα από τα τρία, εντάξει. Και τα τρία βατάκια, πώς είναι τίποτα, ε. Ναι. Και εγώ έτσι όπως το έφερα το παράδειγμα, ναι. Δεν γίνεται. Είπαμε, δεν κάνουμε και ψυχικό. Μου αρέσει η Ηλιάνα. Ένα στα τρία, δεν έχει πεσάει την παλεύετε. Ναι, 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 ναι. Άρα δηλώνεις μόνη. Αλλά μην τα λες καλά. καλά, ρε, όλες την ίδια απάντηση δίνεται. Σε όποια ερώτηση καλεσμένη είσαι μόνη. Είναι περίεργη η φάση και εγώ δεν βάζω ταμπέλες. Θα δούμε που θα πάει. Είναι κάτι καινούριο δηλαδή που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όχι ακριβώς καινούριο, αλλά. Είναι παλιό, αλλά δεν ξέρετε τι είναι. έχουμε εξεφύγει. θα δούμε. Μα με σκάσατε εσείς οι γυναίκες σήμερα. θα δούμε. Αυτό είναι από τη μεριά τη δικιά σου ή κοινή απόφαση ή από την άλλη πλευρά. Από όλες τις μεριές. Δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε. Εσύ δεν θες δηλαδή να πάρεις το αγόρι σου και να βγεις στην παραλία χέρι-χέρι, να φυγές, τα καλιά και τέτοια. Γενικά δεν μου αρέσουν αυτά. Χέρι-χέρι και φιλιά στον κόσμο. Έχεις στον κόσμο, είπαμε. παραλία. Ρωματικά, παραλία, οι δυο σας. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά δεν τα έχεις τώρα αυτά. Όταν δεν ξέρεις τι είναι. Πού το ξέρεις. Αν πηγαίνεις δηλαδή. Κοίταξε, δεν βάζω ταμπέλες. Εντάξει, είμαι σε μια καλή φάση, αλλά θα δείξει. Θα δείξει πώς θα πάει. Ναι, ναι. Μάλιστα, άντε με το καλό. Ευχαριστώ. Σκέφτεσαι άμεσα οικογένειες και τέτοια. Όχι, όχι. Στα πόσα χρόνια πρέπει να παντρεύεται μια γυναίκα, πιστεύεις? Όταν νιώθει έτοιμη. Τι εννοώ, με ποια έννοια? Όταν το θέλει, γιατί να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια είναι μεγάλη απόφαση. Ναι, δεν έχει να κάνει όμως με αριθμό ηλικίας αυτό. Όχι, αυτό λέω. Μπορεί να είναι και στα 21, μπορεί να είναι και στα 51. Στα 21 δεν νομίζω, γιατί δεν έχουν μυαλό τόσο τα κορίτσια 21 χρόνια να κάνουν γιατί οικογένεια. Από στα 31. Ναι. το πιστεύεις, ε? Το πιστεύω, ναι. Οριμάζει μετά η γυναίκα, λες. Ναι. Για πες τώρα το επιθετημένη, πολύ σωστή είσαι. Μ' αρέσεις. Δηλαδή, η επόμενη διετία, τριετία, πώς θα θέλεις να κυλήσει για τη Λιλιάνα? Τι θέλεις δηλαδή στη ζωή σου να σου συμβούν? Να κάνω πράγματα που αγαπώ, να είμαι με άτομα που αγαπώ και γενικά να ακολουθήσω ό,τι καλύτερο για μένα. Τώρα βάζω ευκαιρίες. Θα δω πού θα καταλήξω. Δηλαδή? Μπορεί και να μετακομίσω πάλι πίσω στην Αμερική, θα δούμε. Θα φύγεις πάλι Αμερική. Μην μας λες τέτοια φιλενάδα τώρα. θα δούμε. Τώρα σε γνωρίσαμε, γίναμε φιλαράκι και μας φύγεις. Θα ξανάρχομαι. Θα πηγαίνω, έρχεσαι δηλαδή. Ναι, ναι. Οικονομική παράγοντες, γιατί δεν παλεύει τη Ελλάδα, λες, ε. Ναι, και θεωρώ και κάποιος να είναι καλά οικονομικά, δεν μπορεί να βλέπει την κατάσταση γύρω του και στενοχωριέται. Ναι. Επηρεάζεται ο κόσμος. Είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια αυτό. Βέβαια. Στην ίχνη πώς δεν βλέπεις τα πράγματα τώρα, γιατί έχεις άποψη πλέον. Ναι, ναι. Δεν λέμε τώρα ποιος μεθάει, ποιος κάνει και ποιος. Γενικότερα. Ο κόσμος έχει καλή ψυχολογία, βγαίνει, έχει κίνηση η πόλη. Όταν έρχονται δεν έχουν τόσο καλή ψυχολογία, όταν φεύγουν έχουν, φεύγουν με χαμόγελα. Τι ακούς όταν φεύγουν, τι ακούν τα αυτιά σου, τι βλέπουν τα μάτια σου όταν φεύγουν παρέες?
Συνηθισμένα πράγματα. Δεν έχω δει κάτι ακραίο, κάτι τρελό. Από πράγματα διαλόγου ανά μεταξύ του, τι μπορεί να λέει μια παρέτα φεύγει και είναι φτιαγμένη από το ποτό και όλα αυτά. Τι θα φάμε. Κατευθείαν, ε. Τι προτιμήσει, τι ακού, δηλαδή. Τι... Πάμε για πατσό, πάμε για σούπα, πάμε για. Ναι, ναι. Και τέτοια. Ναι, ναι. Η διασκέδαση. Ξοδεύει κόσμο αυτά. Έχει. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έχει το ξοδεύει πλέον. Γιατί να αποτομιεύσει είναι δύσκολο και όλοι το ρίχνουν έξω. Βέβαια δεν μπορούν να κάνουν την κατανάλωση που έκαναν πριν. Τώρα θα βγουν με 2-3 ποτά, όχι με 5 και πολλά λέω. Πολύ αυτό που, μπράβο. Αυτό που έχεις έτσι σαν εμπειρία από τη νύχτα ρε παιδί μου που δούλεψες, που το μοιράζεις με τους φίλους, με τους δικούς, με τους γονείς, με τους δικούς σου, τι σε έχει κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση. Ένα καλό έτσι γεγονός, όχι δυσάρεστο. Εντύπωση μου κάνει η άποψη των ατόμων που ξέρω για τη νύχτα. Μου λένε πρέπει να είναι δύσκολα και τι βλέπεις. Και λέω δεν βλέπω τίποτα. Είναι... Την έχουν παρεξηγήσει νομίζω. Λένε κακά λόγια για τη δουλειά αυτή και γενικότερα ναι, που δουλεύουμε ναι. Και για τις κοπέλες και για όλα, αλλά δεν το θεωρώ έτσι. Αδικούν κάποιες κοπέλες και κάποιες προσωπικότητες. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή και καταρχήν καμία δουλειά δεν είναι κακή και καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Τίποτα δεν είναι απόλυτο, έτσι. Έτσι. Και δεν... Εντάξει, σου λέει ο άλλος τώρα δουλεύει νύχτα αυτήν. Είναι δηλαδή. Πέφτει κακός χαρακτηρισμός. Δεν θα μπορούσε να βρει μια δουλειά ημέρας. Γιατί να δουλεύει νύχτα. Χάθηκαν οι δουλειές της ημέρας. Γιατί μου αρέσει η μουσική, μου αρέσει να βλέπω κόσμο. Εντάξει, μπορείς να βγαίνεις έξω, σου λέει. Βγαίνω τις άλλες μέρες, γι' αυτό είμαι 2 μέρες. Κάτσε, μισό λεπτό. Εσύ 2 μέρες δουλεύεις και ξαναβγαίνεις μετά. Άμα τύχει με πάρει, ναι, θα βγω. Και αντέχεις κάθε μέρα ξενυχτή. Κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, αλλά κάποια στιγμή, ναι. Και τι βλέπεις τώρα, η δικιά σου η γενιά τι ακούει, πού πηγαίνει, πηγαίνει μπουζούκια, πηγαίνει κλαπ. Τι είναι της μόδας τώρα στην Ελλάδα. Οι απόψεις δίστανται. Εγώ ήμουν του ξένου, λίγο και Αμερικής, άκουγα house μουσική. Και άκουγα... τώρα ακούσα Ανδρουλάκης, πήρε Ανδρουλάκη, πήρε στην καρδιά μου, πήρε στο μυαλό μου, ότι αγαπάω είσαι εσύ, ε. Ναι, καλή παρέα μετράει. Όχι ρε, μ' αρέσει και εμένα αυτό το πράγμα. Η παρέα, το α και το ω. Ναι. Η σχέση σου με τα μέσα ίντερνετ και αυτά, Facebook, τέτοια. Άριστες είναι οι σχέσεις μου. Όλη μέρα εκεί είσαι. Ναι, εντάξει. 5 μέρες χωρίς Facebook κατέχεις. Όχι. Γιατί. Η μαμά μου ειδικά θα σου πει αυτό. Μου λέει όλη την ώρα είσαι σε ένα κινητό. Δεν μπορώ γιατί από το Facebook μιλάω με τις φίλες μου, επικοινωνώ, δεν μπορώ. Εντάξει, πάρω το τηλέφωνο και μίλα. Πρέπει να Facebook. Το τηλέφωνο μου είναι το Facebook. Α, εκεί γίνεται όλα. Ναι. Ναι, και για καφέ δηλαδή να βρεθώ με παρέα, το Facebook θα γίνει. Μας έχουν κάνει δηλαδή με έναν τρόπο ζωής. Ναι, να τα βλέπουν όλα, να τα παρακολουθούν. Άμα, ξέρεις ότι παρακολουθιόμαστε. Δεν πειράζει, δεν λέω κάτι σημαντικό. Να φοβάμαι. Γενικά οι προκλήσεις και οι προτάσεις που βλέπεις από το Facebook οι γαμπροί τι κάνουν. Παρέλαστη. Έλα ρε, πες τώρα κάτι, σιγά. Εντάξει, δεν έχω και πολύ άγνωστο κόσμο στο Facebook, είναι αλήθεια. Δηλαδή πόσους φίλους έχεις αυτή τη στιγμή στο Facebook. 500. Με πόσους είσαι φίλοι. Είναι γνωστοί, όχι φίλοι. Άντε, γνωστοί με αυτούς που δεν γνωστοί από ρεόκαστρο, από άλλες, από δουλειές, από... Οι γνωστοί να είναι 150. Άι 200. Άι 300. Από το Μάρι, από το χωριό μου, από τα Γιάννενα, από Αμερική, έχω κόσμο, γιατί... 500 άτομα, δηλαδή όλοι γνωστοί είναι. Εντάξει, να είναι τα 400. Σίγουρα δηλαδή. Και τους 100, ρε, φιλενάδα τώρα που τους έχεις γνωστούς και φίλους. Ζορίζομαι, αλλά τους βάζω. Γιατί τους δέχτηκες. Γιατί δουλεύω νύχτα και πρέπει. Και τι πατσάκι και ψάχνεις πελάτες. Πατσατζίδικο. Όχι, αλλά λίγο τώρα είμαι πιο ελαστική είμαι. Παλιά είμαι πιο αυστηρή τον κόσμο του Facebook. Με ποιο κριτήρια δέχεις ένα στο Facebook. Άμα είναι της δουλειάς, του χώρου, τους δέχομαι πιο εύκολα. Αν είναι κρεοπόλης με τίποτα παράδειγμα. Θα δούμε για το κρεοπόλιο. Δηλαδή, εγώ είχα μια σπουδιά καημένο και μου κρεοπόλιο. Ήμουν με ένα μαχαίρι στο κέντρο. Όχι. Ήμουν κρεοπόλιο, δεν θα με δεχόσουμε τίποτα, ε. Απόρριψη. Πλάκα κάνει. Πω, έφαγα χιλόπιτα στον αέρα. Τι ήταν αυτό, θέλω να μου κύριε σκηνοθέτη μέσα κοιτά. Εδώ μα έριξε χιλόπιτα η δικιά σου. Τον άνοιξε δρόμο, τον έβλεπε και ήταν τσαγκάρι να το δεχόσουν. Τσαγκάρι. Ναι. Ναι, να φτιάξω είναι... καμία γόβα. Μπράβο, δεν τρώω. Που χορηγούς ψάχνουν οι γυναίκες. Μάλιστα, αν ήταν μανάβης. Άμα ήταν από το Ρεόκαστρο, ναι. Τρώγαμε καμιά κούτρα ντομάτα και αγούγια. Δηλαδή, οι γυναίκες είστε, άμα δεν πάρετε, δεν μιλάτε κανένα. Για να μην προσωπικεύσω, γενικά μιλάω. Δεν πάει έτσι. Πώς πάει, δεν κοιτάω να πάρω, κοιτάω. Όχι εσύ, γενικά λέμε.
Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες. Εσύ δεν είσαι του πάρε. Όχι. Είσαι του δώσε. Μπορεί. Μπορεί, λέει. Μπορεί. Μάλιστα. Ελεύθερο χρόνο, φιλενάδα, τι κάνεις? Γυμναστήριο, καφέ, σινεμά. Γυμναστήριο, κάθε μέρα γυμναστήριο? Όχι, κάθε μέρα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η φιλενάδα είναι υπερπαραγωγή από φόρμα, γόφα. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα. Κομπλιμέντα, και το πιο ωραίο κομπλιμέντο που σε κάνουν? Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο, αλλά... Δεν νομίζω ότι σε έχουν κάνει πρόστιχο κομπλιμέντο. Είναι γιατί είσαι μπάρμπι κατάσταση. Είναι. Είναι αλήθεια. Γλυκιά κοπέλα. Είναι αλήθεια. Δεν μου έχει τύχει. Το πιο ωραίο όμως που θυμάσαι? Πρώτη στιγμή μου κατευθείαν. Πλάκα κάνεις. Στη ψυχρά. Σήμερα σε λέει σε παντρεύουμε. Ναι, λέει, είσαι αυτό που θέλω. Και ήταν και ξένος, Ολλανδός. Και Ολλανδός κιόλας. Ναι. Και πώς αντέδρασε η Ιλιάνα? Λέω, κάνει κρύο και δεν έρχομαι. Α, γιατί τον έκανες τρίπλα. Ναι, ναι, ναι. Στο αμάξι τι CD ακούς? Ράδιο ακούω. Ξένα ελληνικά? Από όλα. Ζάπινγκ. Ζάπινγκ. Μου αρέσει, το αφήνω, ναι. Λαϊκό, καψούρικο, ανεβαστικό. Ανάλογα τη διάθεση. Αγαπημένο τραγούδι τώρα που γουστάρεις ποιο είναι? Ελληνικό ή ξένο? Ελληνικό, βρε. Εμείς πονάμε, τα αγαπάμε. Αχ, τώρα δεν μου έρχεται κάποιο. Άρα δεν αγαπάς. Ανεβασμένα πράγματα. Στο αμάξι ακούγα. Όταν ερχόμουν, ανεβασμένα ακούγα. Και χορεύεις με στο αμάξι, τραγουδάς? Τραγουδάω, ναι. Δυστυχώς γίνουμε ρεζίλη. Στα φανάρια ειδικά. Ποιο τραγουδί είναι, πάμε να το πάμε τώρα δικάμε μαζί. Δεν ξέρω γιατί ακούω πολλά. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο. Αλλά άμα ξέρω τα λόγια, αρχίζω να τραγουδάω. Και κόσμο να έχω μέσα στο αμάξι. Πήρε δηλαδή την καρδιά μου το αθουπλάκι, φυτόμα, δεν ξέρω και στον πάγκ που είσαι. Ναι, βέβαια. Άρα το οδηγάμε τώρα, πάμε να το πούμε και μαζί, άμα είναι. Ναι. Το έχεις το ρεφρέν? Έλα τώρα, δεν έχω καλή φωνή. Έλα που δεν έχεις καλή φωνή, τι δεν κάνουμε οντισιόν, fame story. Δεν πειράζει, είμαστε στον αέρα, δεν θέλω. Voice. Στο αμάξι μετά που θα πάμε για ποτό. Θα μου τραγουδήσεις. Έγινε, λοιπόν, το έχω αυτό. Λοιπόν, κλείνει τα στέλνια να μου πεις ευχές για τον κόσμο τώρα. 2016 έρχεται Χριστούγεννα και όλα αυτά. Εύχομαι να είναι καλύτερο από το 2015, να είναι πιο ευχάριστο, να έχουμε αγάπη. Υγεία, λίγο καλύτερα οικονομικά, άμα γίνεται, γιατί ο κόσμος αναστενάζει, δυστυχώς. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αγάπη και ερωτευτείτε, βρε, πες κάτι αισιόδοξο. Να αγαπηθούμε όλοι. Μπράβο, αυτό μου άρεσε. Μπράβο, ρε Ιλιάνα μου. Ναι. Να είσαι καλά. Πώς ήταν η τηλεοπτική εμπειρία? Πολύ μου άρεσε. Είμαστε και λίγο, εντάξει, πρώτη φορά, λίγο χαλαρή, light. Δεν σε βάλω να παίξεις και θάρρος, η αλήθεια. Αν δεν με έβαζες. Την επόμενη φορά, γιατί τη μια φορά είδες και θα ξαναρθείς, νομίζεις? Θα έρθω, θα έρθω. Από του χρόνου θα είσαι από τις πρώτες καλεσμένες. Γιατί... Τώρα έπαιξα το θάρρος που ήρθα στην εκπομπή μετά, αλήθεια, όταν έρθω. Α, μπράβο. Λες αλήθειες εσύ. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η Ιλιάνα μου. Είσαι πάρα πολύ καλή, σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι όντως ζουζούνα και από κοντά. Μπράβο. Να παραμείνεις έτσι. Με την Ιλιάνα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής και μη φύγει κανείς, γιατί έρχεται ένα δεύτερο μέρος που θα γίνει της κακομοίρας, που έλεγε και ο ύμνος Χατζηχρήστος Κώστας.